Επιστρέψαμε και επιστρέφουμε στη συζήτηση, στη σύνδεση με την κυρία Μαρίνα Πρεντούλη, ομώνυμη καθηγήτρια πολιτικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αγγλίας. Κυρία Πρεντούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ ότι έρχεται ανατροπή μεγάλη στην Μεγάλη Βρετανία 14 χρόνια μετά και ότι οι εργατικοί προετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη νίκη τους από το 1832. Γιατί τώρα? Γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά στη Μεγάλη Βρετανία. Η οικονομική κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επιδεινώθηκε πάρα πολύ και με το Brexit. Έχουμε δει μια φοβερή αστάθεια. Έχουμε αλλάξει πολλούς πρωθυπουργούς τα τελευταία χρόνια. Είμαστε στη μέση μιας κρίσης κόστους ζωής. Βλέπουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να καταραίει, η λίστα με κόσμο που βρίσκεται σε αναμονή για να τον δει ένας γιατρός, να κάνει εγχειρήσεις κτλ. Είναι τεράστια και 14 χρόνια είναι πάρα πάρα πολλά. Γι' αυτό νομίζω ότι σήμερα τα πράγματα θα αλλάξουν, θα έχουμε μια εργατική κυβέρνηση. Βέβαια περιμένουμε να δούμε πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η νίκη. Αυτή τη στιγμή το Εργατικό Κόμμα είναι μπροστά σχεδόν 20 μονάδες. Και περιμένουμε να δούμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή σήμερα. Είναι, λέτε, ότι κερδίζουν οι εργατικοί, οι πολιτικοί τους ή ότι χάνουν οι συντηρητικοί? Χάνουν οι συντηρητικοί, σαφέστατα. Δηλαδή, μετά από 14 χρόνια, και πρέπει να θυμόμαστε ότι η πρώτη φορά που βγήκαν οι συντηρητικοί ήταν το 2010. Δηλαδή, βρισκόμασταν ακόμα στα χρόνια της κρίσης. Γίνανε φοβερές περικοπές, λιτότητα. Πάρα πολλοί κόσμος έχασε επιδόματα, πάρα πολλοί κόσμος έμεινε άστεγος. Και από εκεί και πέρα αυτή η κατάσταση συνεχίζεται. Φτάσαμε στο Brexit. Κάποια στιγμή που πάει η συντηρητική είχαν ενημερωθεί. Επικάμερον. Ορίστε. Ναι. Επικάμερον. Κάποιοι λένε ότι η επιλογή για δημοψήφισμα ίσως είναι ένα από τα μεγαλύτερα φιάσκο που έχουμε δει στην πολιτική σκηνή της Αγγλίας τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτό είναι σίγουρο. Και ο λόγος που το έκανε ήταν για εσωκομματικούς λόγους. Γιατί υπήρχε πολλή πίεση από την πιο δεξιά πτέρυγα του κόμματος. Και κανένας δεν πίστευε φυσικά ότι θα ψηφίσουν για Brexit ο κόσμος. Και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και ήρθε ο κύριος Μπόρις Τζόνσον μετά, ο οποίος πήρε πάνω του το βάρος της διαχείρισης πανδημίας. Βεβαίως. Μας είπε διάφορα πράγματα και για το Brexit και για την πανδημία, τα οποία ήταν λίγο αστεία. Κυρίως να μην κάνετε πάρτι. Κυρίως να μην κάνουμε πάρτι, αλλά πέθανε πάρα πολλοί κόσμος. Υπήρχαν με το Brexit, πολλοί κόσμος βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Και έτσι σιγά σιγά είδαμε ότι οι επόμενοι φυσικά δεν καταφέρανε να φτιάξουν την κατάσταση. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα, όπου θα βγουν φυσικά οι εργατικοί. Είναι αναμενόμενο. Βέβαια, εδώ αν μου επιτρέπετε να πω κάτι. Δεν ξέρω αν θυμάστε τον κύριο Νάιτζελ Φαράζ, που τον είδαμε και πριν στο ρεπορτάζ που κάνατε, ο οποίος ήταν ένας από τους πρωτεργάτες του Brexit και είχε και αυτός πιέσει για Brexit. Και τώρα τον βλέπουμε. Όχι μόνο είχε πιέσει για Brexit, είχε πάρει ένα λεωφορείο ολόκληρο. Είχε γράψει δίπλα πόσα δισεκατομμύρια θα γλιτώνανε οι Βρετανοί κάθε χρόνο αν φεύγαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά πληρώνανε αυτά τα δισεκατομμύρια οι Βρετανοί επειδή φύγαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα ξανακαταγράφεται στις ψήφους. Και τώρα έχει επιστρέψει με το κόμμα Reform. Εδώ, ενώ την προηγούμενη φορά είχε μπει λίγο στην άκρη για να αφήσει τους συντηρητικούς, τον Μπόρις Τζόνσον δηλαδή, να κερδίσει, τώρα βλέπουμε ότι χτυπάει αρκετά τους συντηρητικούς και θα πάρει ένα μεγάλο μέρος των ψήφων, όχι απαραίτητα έδρες λόγω του συστήματος που έχουμε στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά θα πάρει αρκετούς ψήφους από τους συντηρητικούς. Που αυτό φυσικά γεννά διάφορα ερωτήματα για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα μέσα στο συντηρητικό κόμμα, αν θα ενσωματώσει διάφορο κόσμο, αν θα ξαναβγεί κάποιος ή ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον, αν θα έχουμε μια τέτοια κατάσταση η οποία θα έχει επηρεαστεί από την παρουσία του Νάιτζελ Φαράζ. Βέβαια και οι εργατικοί δεν φαίνεται να έχουν στην ατζέντα τους κάποια επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο άμεσο μέλλον. Όχι, και αυτό θα ήταν πολύ νωρίς να γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τώρα και δεν υπάρχει ο κ. Στάρμερ τώρα να ζητήσει επανένωση. Αυτό που πιστεύουμε ότι θα γίνει σε παρασκηνιακό επίπεδο είναι ότι η σχέση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καλυτερεύσουν, αλλά παρασκηνιακά. Δηλαδή θα είναι πιο ομαλές, θα υπάρχουν κάποιες συνεργασίες, αλλά δεν θα αλλάξει κάτι άμεσα. Μάλιστα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί
η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι μια χώρα κάπου μακριά μικρή, είναι μια χώρα τεράστια οικονομική δύναμη στην καρδιά της οικονομίας της Ευρώπης και κάθε τι που γίνεται εκεί επηρεάζει όλη την Ήπειρο. Όλη την Ήπειρο και όλο τον πλανήτη, οφείλουμε να πούμε. Δηλαδή, παρόλο που έχει φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να παρακολουθούμε αρκετά κοντά τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία. Επίσης, ένα θέμα με τους συντηρητικούς για το μεταναστευτικό, παραδείγματος χάρη. Το σχέδιο για τη Ρουάντα, για τα Ευρωπαίνα που θα μεταφέρουν πρόσφυγες στη Ρουάντα. Αυτό το είπαν οι συντηρητικοί μεν στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό το έχουμε ακούσει μετά από σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες όπως την Ιταλία με τη Μελόνι κτλ. Ενώ δηλαδή νομικά είναι προβληματικό, ηθικά είναι προβληματικό και οικονομικά είναι προβληματικό όπως μάθαμε στη Μεγάλη Βρετανία. Παρόλα αυτά υπάρχουν διάφορες ακραίες δεξιές κυβερνήσεις οι οποίες θα είναι να υιοθετήσουν τέτοια προγράμματα. Βέβαια έχει και το ενδιαφέρον του το πώς στην Ευρώπη βλέπουμε αυτή τη στιγμή πολιτικά ο κόσμος να έχει μετακινηθεί κάπως πιο πολύ δεξιά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν αντίθετη πορεία. Ναι, και γι' αυτό σήμερα είναι ένα βράδυ που παρόλο που ίσως ο Κιρ Στάρμερ δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εμπνεύσει, δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ένα μεγάλο όραμα, γι' αυτό τουλάχιστον πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Αλλά όπως σας είπα, φοβάμαι για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, ναι, μεν θα κερδίσουμε οι εργατικοί, περιμένουμε να δούμε πόσο, αλλά αν δεν αλλάξει κατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία, φοβάμαι τι θα ακολουθήσει αργότερα και αν θα έχουμε δηλαδή μία ακροδεξιά στροφή όπως έχουμε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα. Κυρία Πρεντούλη, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε απόψε στο δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Εμείς τώρα να δούμε το αυριανό πρωτοσέλιδο της Κόντρα News. Λοιπόν, εργασιακός μεσαίωνας στις μεγάλες επιχειρήσεις. Η Ευρώπη καθιερώνει τετραήμερη εργασία και η Ελλάδα επιστρέφει στη γαλέρα του εξαήμερου. Μητσοτάκης και Κεραμέως βάζουν τα φόπλακα στα εργατικά δικαιώματα. Από κάτω, η κακοκαιρία χτύπησε άγρια όλη τη χώρα. Ένας κεραυνός κάθε 2 δευτερόλεπτα προκλήθηκαν ακόμη και πυρκαγιές. Πολιτική γραμματεία, τι φέρνει διαφωνία των 7 με την εισήγηση Κασελάκη-Σβίγκου. Χάρης Δούκας, δεν φεύγω από τον Δήμο αν εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αντιτρομοκρατική. 7 συλλήψεις για υποθέσεις εμπρισμών, ΕΟΔΗ σε ετοιμότητα για τη γρίπη των πτηνών και Ηνωμένο Βασίλειο συντριβή των Τόρις και μεγάλη νίκη των εργατικών. Από κάτω, παρατηρητής η κυβέρνηση, καλπάζει ανεξέλεγκτη η ακρίβεια παντού.